Πάντως, κυρίες και κύριοι, οι επιπτώσεις του πολέμου έχουν ήδη καταγραφεί με ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών και στην Ελλάδα, ενώ οι φόβοι των παραγωγών για επιπλέον αύξηση και στα σιτηρά και στο καλαμπόκι, που θα συμπαρασύρουν μια σειρά βασικών αγαθών, εντείνονται. Με τα σιτηρά να παίρνουν την ανηφόρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αμέσως μετά το ξέσπασμά του, δημιούργησε επισιτιστική κρίση και έφερε καύσωνα στις τιμές από τους μήλους μέχρι τα ράφια των φούρνων. Αρχίζοντας ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργήθηκε μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Φόβος κυριάρχησε στις αγορές τροφίμων. Όλος ο κόσμος, οι πελάτες μας έτρεξαν να προμηθευτούν αλεύρι, να αποθηκεύσουν αλεύρι, γιατί άκουγαν ότι θα υπάρξουν ελλείψεις, θα υπάρξουν αυξήσεις. Εκτείναξη τιμών που φτάνει ακόμη και το 100%. Το αλεύρι αυξήθηκε και αυτό 100%. Ήδη είχε αρχίσει να αυξάνεται πριν τον πόλεμο και με την έναρξη του πολέμου ανέβηκε γύρω στο 40%. Το σκληρό σιτάρι είχε φτάσει στα 50 λεπτά. Ανέβηκε 100%. Οι ιδιοκτήτες αλευρόμηλων από την Θεσσαλία υποστηρίζουν πως η αγορά βαίνει προς ομαλοποίηση αυτή τη στιγμή. Όμως οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν για αρκετό καιρό στην αγορά. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ότι είναι ακόμη ψηλά οι τιμές των αλεύρων και δεν φαίνεται στο επόμενο διάστημα να μειωθούν. Με τη σκιά ωστόσο των ελλείψεων απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Υπάρχει μια σταθερότητα στην τροφοδοσία των αλεύρων και στους κυλινδρόμηλους της χώρας μας δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την επάρκεια των σιτηρών. Ακόμη και αν οι τιμές τρέχουν με χίλια, τα σενάρια ομαλοποίησης φέρνουν ηρεμία στην αγορά πριν την επόμενη ψυχρολουσία. Πάμε στη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Εκεί μας περιμένει ο Πάνος Γαρουφαλιάς για να δούμε τι λένε και οι άνθρωποι που παράγουν τα σιτηρά. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποιες είναι οι τιμές και ποιοι είναι οι φόβοι τους, Πάνο, για περαιτέρω αύξηση των τιμών. Καλώς μεσημέρι. Αυτό εδώ είναι το σιτάρι που φέτος θα παραχθεί. Βλέπετε πίσω με ένα ολόκληρο χωράφι με σιτάρι. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι προφανώς θα παράξουν οι αγρότες περισσότερο, αλλά θα παράξουν ακριβότερα. Χωρίς να έχουμε ακόμα στα χέρια μας τις δηλώσεις καλλιέργειας, που θα τις έχουμε το Σεπτέμβριο, θα ξέρουμε επακριβώς τι έχει καλλιεργηθεί, φαίνεται με εκτιμήσεις ότι περίπου ένα 15% έχουμε περισσότερο καλαμπόκι φέτος και ίσως και περισσότερο στάρι, τουλάχιστον αυτό μας έλεγαν οι άνθρωποι που έχουν μήλους. Δεν ξέρουμε αν είναι σκληρό ή μαλακό, αλλά το ζήτημα είναι το κόστος παραγωγής, δηλαδή αυτή η επιπλέον παραγωγή μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα είναι ακριβότερη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το κόστος παραγωγής, το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν όλος αυτός ο κλάδος. Και να σας πω και κάτι επιπρόσθετο. Φαίνεται λοιπόν σύμφωνα με τους αλευροβιομήχανους, αλλά και τους ανθρώπους των αρτοπίων, ότι δυστυχώς για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο θα μείνουν υψηλές οι τιμές. Θετική εξέλιξη για τους αρτοπίους είναι το γεγονός ότι ήρθαν οι πρώτοι λογαριασμοί με πολύ μειωμένα ποσά λόγω του κουρέματος της αναπροσαρμογής που είχαμε στους λογαριασμούς. Μάλιστα.